Χαίρετε. Εμένα με λένε Θανάση. Είμαι σκύλος. Είμαι 10 χρονών. Γεννήθηκα στο κέντρο της Αθήνας. Αδέσποτος, πώς το λένε, χωρίς οικογένεια. Δηλαδή, πατέρα δεν γνώρισα ποτέ. Τη μάνα μου την πάτησε αυτοκίνητο. Ένας ηλίθιος που πέρασε με κόκκινο. Τέλος πάντων. Θανάση, με λέγανε πριν έρθουν αυτοί που με πήραν σπίτι τους. Ένα ωραίο σπίτι στην Εκάλη. Η κυρία Μαλία και ο κύριος Τζακ. Εκεί με φωνάζανε Μπρούνο. Μου φερόντουσαν καλά. Μου δίνανε καλό φαΐ, ειδικό για σκύλους. Είχανε και μια κοπέλα από την Αφρική, γι' αυτό ήτανε μαύρη. Με πήγαινε βόλτα με λουρί. Έχουν αυτή την κακή συνήθεια, τα σκυλιά να τα δένουνε. Όμως μια μέρα έγινε κάτι πολύ παράξενο. Ξαφνικά φύγανε όλοι και με αφήσανε μόνο μου. Περίμενα λίγες μέρες, αλλά μετά δεν είχε νόημα ούτε και φαΐ. Αποφάσισα λοιπόν κι εγώ να γυρίσω πίσω στην Αθήνα. Κουράστηκα να περπατάω μες στη ζέστη. Είμαι και 10 χρονών, δεν είμαι και κανένα κουτάβι. Τώρα, για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι με περιμένει πίσω στην Αθήνα. Φοβάμαι λίγο, μην γίνω πάλι ένας φτωχός σκύλος. Όταν έφτασα στην Αθήνα, νόμιζα ότι ήρθα σε άλλη πόλη. Όλα σπασμένα. Ευτυχώς βρήκα φαγητό. Περίεργα πράγματα. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Πολλά μαγαζιά κλειστά. Κάτι παράξενες πινακίδες. Είδα ανθρώπους να περιμένουν με τις ώρες την ουρά. Δεν είχαν να πληρώσουν, λέει, το ηλεκτρικό. Άλλοι ψάχνανε για δουλειά. Πήγα κι εγώ να πιάσω δουλειά, αλλά δεν με θέλανε. Είσαι και λίγο γέρος, μωρέ. Και εδώ γύρω χρειάζεσαι καλάσνικο. Η ζωή, ξέρετε, είναι σκληρή για έναν αδέσποτο. Είναι δύσκολο να βρεις φαΐ. Και να βρεις, πρέπει να προσέχεις, γιατί κάτι καθήκια, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, βάζουνε φόλες. Τους ενοχλεί, λέει, το γάβγισμα. Και τι να κάνουμε, ρε κύριος, να νιαουρίζουμε, σκύλοι είμαστε. Υπάρχουν πάντως και μερικοί που περνάνε καλά. Είναι ακόμα πλούσιοι. Μπαίνουνε σε εκείνα τα ωραία μαγαζιά, αυτά που ψώνιζε και η κυρά μου. Δεν πλήρωνε ποτέ. Τους έδειχνε μια κάρτα και τις τα χαρίζανε όλα. Άλλοι πάλι θέλουν να πληρώνουν με τη δραχμή και τις έχουν φτιάξει και άγαλμα. Είδα και κάτι παλιούς γνωστούς. Ο Μπάμπης, ο ταξιτζής από την Εκάλη. Και αυτός προβλήματα. Και εμείς, ρε Θανασάκο, που βλέπεις τώρα, είναι και για μας δύσκολα τα πράγματα. Φτώχει είναι ο κόσμος. Ταξί δεν παίρνει. Καθόμαστε στις πιάτσες με τις ώρες και κλαίμε τον πόνο μας. Τα ίδια κι ο Λέω, ο κουρέας. Άρε Θανασάκο, σε παρατήσανε οι δικοί σου και γίνες πάλι αδέσποτος, ε. Μας την προσπαθούσαν κάθε Σάββατο εδώ πέρα και σου ευερπιόμουν από την Εκάλη. Τώρα πάνε αυτά τα μεγαλεία. Πέρασα κι από ένα μαγαζί που βλέπανε ποδόσφαιρο. Με μια ομάδα από τη Γερμανία. Έλα, ρε. Και βρίζανε τους Γερμανούς. Γιατί τους χρωστούσανε, λέει, λεφτά. Τώρα ποιος χρωστούσε σε ποιον, ομολογώ δεν κατάλαβα. Έτσι, μωρή ομάδα, αυτή είναι πάλι. Κάμανε αυτοί που σας χρωστάνε, έτσι, καμπούστε. Έλα, γάμο, τη Μέρκελ, γάμο. Ευτυχώς κερδίσανε και με κεράσανε. Την άλλη μέρα είπα να περάσω από το Σύνταγμα, να δω τι γίνεται. Είχα ξαναπάει εκεί, πιο παλιά, τότε με τις φασαρίες που είχαν ρίξει δακρυγόνα στη μούρη του Λουκάνικου. Είχε κι αυτός μια μανία να πηγαίνει μπροστά-μπροστά στις πορείες. Είχανε βάλει τη μούρη του στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Τον τράβηξε και η τηλεόραση και ψωνίστηκε. Ο μαλάκας. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά εντάξει τώρα. Στο Σύνταγμα που λέτε, γινότανε μεγάλος σαματάς. Είχανε κρεμάσει ζωγραφιές, τραγουδούσανε τραγούδια. Ωρε μάνα μου. Ήτανε και κάτι άλλοι σκύλοι που με κοιτάζανε κάπως περίεργα. Την έκανα μακριά, δεν ήθελα μπλεξίματα. Τόσο καιρό στην Εκάλη είχα ξεμάθει από τσαμπουκάδες και τέτοια. Εγώ ήμουνα βολεμένος. Έτσι έλεγε ο κύριος Τζακ. Σκύλος νεόπλουτος. Κάποια στιγμή ήρθαν και πολλές μηχανές. Κάμια 500, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν μετράω καλά. Μέχρι το 100 ξέρω.
σταματήσανε μπροστά σε εκείνο το μεγάλο κτίριο που πάνε τα Περιστέρια και τρώνε. Και κάνανε πολύ φασαρή. Βουμ, 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 βουμ. Οι άνθρωποι είναι πολύ θυμωμένοι. Είναι αγανακτισμένοι, λέει. Πολλοί φωνάζουν γιατί χάσανε, λέει, τα σπίτια τους. Όπως εγώ. Και άλλοι κάνουν απλώς την προσευχή τους. Όμως τα πράγματα δεν καλυτερεύουν. Κανείς δεν πιστεύει πια σε τίποτα. Και είναι και κάποιοι άλλοι που βγαίνουν στους δρόμους και τα σπάνε. Και εγώ φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Την τρομερή σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά. Mm-hmm.